Τηλεφωνικά, ο κύριος Κλειρίδης. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εσείς γνωρίσατε τον Αλέκο Μαρκίδη, κατήχε την θέση που έχετε εσείς σήμερα, κύριε Κλειρίδη. Θέλουμε να μας πείτε πώς το γνωρίσατε και μέσα από το έργο του, δηλαδή και με τα πεπραγμένα του στην νομική υπηρεσία, αυτά που είδατε ότι συνέβαλε προς ορισμένες αλλαγές, αλλά και σαν άνθρωπο να μας πείτε, μέσα από την νομική ιδιότητα. Ναι, βέβαια είναι αδύνατο στο πλαίσιο μιας ολιγόλεπτης παρουσίασης να γίνει μια πλήρης αναφορά στο πολυσχηδές έργο το οποίο ο Αλέκος Μαρκίδης έχει επιτελέσει ιδιαίτερα στην νομική υπηρεσία όπου υπηρέτησε για σειρά ετών από το 1995 μέχρι το 2003. Ήταν και αυτή μια δύσκολη χρονική περίοδος. Η Κύπρος, η Δημοκρατία είχε να αντιμετωπίσει διάφορα σοβαρά θέματα όπως είναι η προώθηση διακρατικών προσφυγών εναντίον της Τουρκίας, όπως είναι η προσπάθεια που γινόταν τότε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία κατά την οποία γύρονταν διάφορα σοβαρά πρωτόγνωρα ίσως νομικά θέματα. Και πρέπει να λεχθεί ότι ο Αλέκος Μαρκίδης παρουσιάζεται να έχει επιτελέσει το καθήκον του στο ακέραιο. Επίσης, βεβαίως, πριν από την φοιτεία του στην νομική υπηρεσία ως ιδιώτης δικηγόρος, αλλά και μετά την λήξη της φοιτείας του με την παρέτηση του υπό τις γνωστές τότε συνθήκες, έχει υπηρετήσει την δικαιοσύνη ως ένας ιδιαίτερα διακεκριμένος δικηγόρος και νομικός. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιαστούμε μαζί, να εμφανιστούμε ενώπιον δικαστηρίων, είτε ως ομόδικοι, είτε ως αντίδικοι, ακόμα και ως μάρτυρας σε αντίστοιχα κατηγορίας και ως δικηγόρος υπερασπίσεως ο ίδιος, αλλά πάντοτε με πλήρη σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, προς την αντίθετη άποψη. Ενδεικτικά, θυμάστε, κύριε Σαγγελέα, κύριε Γενικέ, αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που συνεργαστήκατε και έχετε αποκομίσει κάποιες εμπειρίες μέσα από αυτήν την συνεργασία. Κάτι που σας έχει μείνει έτσι χαρακτηριστικά. Ναι. Μπορώ να αναφερθώ στην γνωστή ασυνήθιστη περίπτωση κατά την οποία Γενικός Εισαγγελέας καθηκόντος, εγώ δηλαδή θα έπρεπε, είχα υποχρέωση να εμφανιστώ ενώπιον του Κάκουργου Δικείου Λευκωσίας στη γνωστή υπόθεση εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως και άλλων προσώπων για να εκθέσω κάποια γεγονότα. Α, όταν σας είχε αντεξετάσει, μάλιστα, ναι. Ναι, και ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης ως ιδιώτης δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπούσε κάποιους από τους κατηγορουμένους, καθηκόντος θα έπρεπε να με αντεξετάσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση ως γεγονός. Ασυνήθιστο η αλήθεια, ναι. Ασυνήθιστο, εν ενεργεία Γενικό Εισαγγελέας να καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας πρωτοφανές και πρώην Γενικός Εισαγγελέας εξίσου πρωτοφανές να αντεξετάζει τον Γενικό Εισαγγελέα. Αλλά εκεί όπου υπάρχει πράγματι εκτίμηση και σεβασμός ο ένας προς τον άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να εκτραπεί η διαδικασία, ούτε να οδηγηθεί οπουδήποτε αλλού, εκτός από εκεί που επιτάσσει το συμφέρον της δικαιοσύνης. Ο κάθε ένας επιτέλεσε την δική του υποχρέωση, το δικό του καθήκον, κατά τρόπο ομαλό. Αντιλαμβάνω, υπήρχε εκτίμηση όμως του ενός προς τον άλλο και για το έργο και για την προσωπικότητα, έτσι. Πάντα υπάρχει αυτό, ναι, είναι αμοιβαίο παρά τις όποιες πιθανές διαφωνίες, είτε σε θέματα νομικά, πολιτικά ή οποιαδήποτε άλλα. Πρέπει να υπάρχει πάντα εκτίμηση προς την άλλη άποψη. Μπορούσε να δυσκολέψει τον αντίδικο με το νομικό του μυαλό ο κύριος Μαρκίδης, κύριε Γενικέ? Σίγουρα ένας καλός δικηγόρος, ιδιαίτερα της μαχόμενης
δικηγορίας, όχι απλώς μπορεί, αλλά έχει καθήκον να δυσκολέψει τον μάρτυρα ο οποίος εμφανίζεται στο δικαστήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσω. Αν μου επιτρέπετε να σας υποβάλω και μια ερώτηση, επειδή